Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαστε 25 λεπτά πριν από τη μία, ήδη μπήκαμε στο Σάββατο και όσοι δεν βγήκατε, σας υποσχόμαστε να περάσετε καταπληκτικά μαζί μας. Δεν είμαστε ούτε ένας, ούτε δύο, δεν είμαστε βέβαια και 1013, είμαστε όμως πολλοί και ενδιαφέροντες. Τελευταίος θα εμφανιστεί ο κύριος Βαγγέλης Γιαννόπουλος. Οι παρόντες όμως είναι εδώ. Και όχι απλώς είναι εδώ, αλλά και παρακολούθησαν, αν πρόλαβαν λίγο, την δακρύβρεχτη ταινία μας. Να αρχίσω λοιπόν αμέσως την παρουσίαση των καλεσμένων. Από τον Αντώνη το Φούσα, καλώς ήρθατε, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Δήμος Σοκουμπούρης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ο κύριος Στέφανος Στεφανόπουλος, βουλευτής της Πολιτικής Άνοιξης. Ο Βασίλης Ομπόνιος, εκδότης του περιοδικού Colt. Έχουμε δηλαδή ένα Colt και ένα κουμπούρι εδώ. Είναι στο στούντιο του Συντάγματος, του Sky, η Ελένη Γερασιμίδου. Η υπομονετική γλυκιά, τέλειωσε την παράσταση, είναι εδώ για σας. Και η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ο Τάκης ο Τσίγκας, ο διευθυντής της εφημερίδας, που μας περιμένει αρκετή ώρα, πρωινή εφημερίδα. Είστε συνηθισμένοι όμως να δουλεύετε και μάλιστα όχι υπό πολύ καλές συνθήκες μετά τις καταστροφές. Έτσι δεν είναι? Σε αρκετά δύσκολες συνθήκες. Σε αρκετά δύσκολες συνθήκες. Μια και σας έχουμε στον αέρα, περιμένετε λίγο να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε λίγο τον καιρό που είναι γενικής αποδοχής και να περάσουμε αμέσως στο πρωτοσέλιδό σας. Εντάξει. Τάκη. Να δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Σαββατοκύριακο τυπικά εδώ και λίγο, να δούμε λοιπόν σε λίγες γραμμές τι μας άφησε η μέρα που μόλις προσπεράσαμε εδώ και 36-37 λεπτά. Και ο συνήθως δεν είναι ευχάριστα. Έχουμε και λέμε λοιπόν, ληστεία σε χρηματαποστολή. Δύο άγνωστοι κουκουλοφόροι, οπλισμένοι με κοντόκανη καραμπίνα και περίστροφο, έστησαν ενέδρα έξω από, από το σούπερ μάρκετ Μέγκα Βασιλόπουλος στη Βουλιαγμένης και απέσπασαν περισσότερα από 20 εκατομμύρια από τους υπαλλήλους της χρηματαποστολής, αφού πρώτα πυροβόλησαν στα πόδια τον συνοδηγό της χρηματαποστολής. Κατά τα άλλα, χαμός σήμερα στο Υπουργείο Προεδρίας για το διαγωνισμό για την πρόσληψη, τις προσλήψεις στο δημόσιο. Περισσότεροι από 4.000 υποψήφοι πέρασαν για την παραλαβή των εντύπων. Στις 2 ή 3 Φεβρουαρίου θα πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις. Στις 8 και 9 Απριλίου θα γίνει ο διαγωνισμός. Έντονα επικριτικός ο Θόδωρος Πάγκαλος σε όσους κοπιανοποίησαν την εξωτερική μας πολιτική, όπως είπε. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, διέψευσε τα περί κρίσης στη σχέση των τεσσάρων και δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την πρόταση Εύερτ για το πόθεν έσχες. Αναφέρθηκε ακόμη στις πολύ καλές σχέσεις και τη συνεργασία που έχει με τον κύριο Αβραμόπουλο. Τη φορά απαλλαγή τους κατά το ίμιση επικύρωσαν και δικαστικά σήμερα οι δικαστές, χωρίς επίσημη εκπροσώπηση της χώρας μας, οι εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από το ολοκαύτωμα του Auschwitz. Σε λίγες γραμμές ήταν τα σημαντικότερα της ημέρας που πέρασε, δείτε τώρα για την πρόγνωση του καιρού και σε πολύ λίγο ακόμη περισσότερα για την επικαιρότητα της ημέρας. Το δελτίο καιρού σας προσφέρουν τα κλιματιστικά Mitsubishi. Mitsubishi, τα διαμάντια του κλιματισμού. Για σήμερα Σάββατο αναμένεται βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Από το βράδυ όμως τα βορειοδυτικά θα συννεφιάσει και θα βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι εκτός από το Αιγαίο που θα πνέουν βορειοδυτική ισχυρή. Η θερμοκρασία θα πέσει και θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Λιακάδα θα έχει σήμερα η Αττική. Η θερμοκρασία όμως θα πέσει και δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς. Παρόμοιες θα είναι καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη όπου η θερμοκρασία θα πέσει και εκεί φτάνοντας στους 7 βαθμούς. Το δελτίο καιρού σας προσφέρουν τα κλιματιστικά Mitsubishi. Δημιουργία υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής. Δημιουργία απόλυτης αξιοπιστίας και γνησιότητας. Ασυναγώνιστη ποιότητα Mitsubishi με υψηλή απόδοση στη θέρμανση. Mitsubishi, η επένδυση όλων των εποχών. Με την εγγύηση ενός βιομηχανικού κολοσσού. Κλιματιστικά Mitsubishi. Τα διαμάντια του κλιματισμού. Εδώ και τώρα, να δούμε λοιπόν το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Πάω στοίχημα ότι θα είναι τέτοιο που θα μας επιτρέψει να περάσουμε σε κάτι που ήδη ήταν προαποφασισμένο πρώτο θέμα. Κύριε Τσίγκα. Ελπίζω να πετύχουμε αυτό που λέτε. Εγώ μιλάω για προσλήψεις. Το έχουμε στο πρωτοσέλιδό μας, αλλά όχι ως πρώτο θέμα. Ποιο είναι το πρώτο σας θέμα? Το πρώτο μας θέμα είναι οι σοβαρές, κατά τη γνώμη μας, καταγγελίες που γίναν σήμερα από τους νοσοκομιακούς γιατρούς και ιδιαίτερα τους γιατρούς της καρδιοχειρουργικής. Μάλιστα. Με τίτλο «Απειλή ανακοπής στις καρδιολογικές μονάδες, τις δημόσιες καρδιολογικές μονάδες της χώρας», πραγματευόμαστε αυτό που οι ίδιοι οι γιατροί σήμερα με ιδιαίτερα ζωντανά χρώματα δώσανε σε συνέντευξη τύπου. Το γεγονός δηλαδή ότι οι 6 καρδιολογικές μονάδες της χώρας στα δημόσια, στα αντίστοιχα δημόσια νοσοκομεία, ακολουθούν εδώ και χρόνια μια πορεία υποβάθμισης και περιθωριοποίησης, με απειλή ανακοπής, όπως λέμε και στον τίτλο μας, ενός πολύ κρίσιμου τομέα των δημόσιων νοσοκομείων, ενώ την ίδια στιγμή
ανοίγει ο δρόμος για την λεγόμενη ιδιωτική πρωτοβουλία στο χώρο του δημόσιου συστήματος υγείας. Καθώς θα ξέρετε, ήδη ο Sky παρακολουθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα κύκλωμα που διοχετεύει ασθενείς στο εξωτερικό. Είναι αρκετά πρόσφατες οι συζητήσεις για το Νάσιο. Δηλαδή, είναι ένα θέμα ούτως ή άλλως η υγεία που παραμένει ανάμεσα σε αυτά που οι δημοσιογράφοι λέμε τα 100 ιονοί επίκαιρα που αφορούν την καθημερινή μας ζωή. Ακριβώς. Γι' αυτό ένας από τους λόγους που το διαλέξαμε είναι ότι, όπως λέτε κι εσείς, ένα ιδιαίτερα λαϊκό θέμα. Αφορά όλους τους εργαζόμενους, τους καίει. Τι καλά που δεν φοβάστε τη λέξη λαϊκό. Ξέρετε, έχει γίνει αντιμόδα τώρα το λαϊκό. Δεν τολμάει κανένας να το πει. Μένουμε και επιμένουμε. Και τη σφαλιάρα του λαϊκιστή στο κεφάλι. Μένουμε και επιμένουμε και δεν φοβόμαστε να μην μας κατηγορήσουν για λαϊκιστές. Δεν είμαστε λαϊκιστές. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Το δεύτερο θέμα μας, αυτό που εμείς λέμε ζωνάρι πάνω δηλαδή από το πρωτοσέλιδο τίτλο, θέλαμε και δίνουμε μια συνέχεια στο θέμα της απαράδεκτης μη συμμετοχής της χώρας μας στις εκδηλώσεις του Auschwitz. Και αυτό όχι μόνο γιατί ήταν και είναι, παραμείνει ένα σοβαρό θέμα η μη συμμετοχή, αλλά και γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα εξίσου απαράδεκτα προσπάθησε, επιχείρησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Μάλιστα. Τρίτο θέμα μας, εμείς συνήθως το παρουσιάζουμε μέσα από την φωτογραφία της πρώτης σελίδας, είναι αυτό που ήδη είπατε. Αυτή η απαράδεκτη σήμερα κατάσταση στο Υπουργείο Προεδρίας, στις νομαρχίες, οι ουρές, η αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα πολλών πάρα πολλών ανθρώπων, κυρίως νέων. Φαντάζομαι, αγαπητέ συνάδελφε, ότι αποκαλείται απαράδεκτο όχι βέβαια το φαινόμενο της απελπισίας των παιδιών όχι, που τρέχουν για μια κάθε άλλο. Αλλά την μεθοδολογία, την κατάσταση ή κάπως άλλο. Γιατί είναι η τρίτη φορά που χρησιμοποιείται τη λέξη απαράδεκτη, ναι. Γι' αυτό ρωτάω. Και ακριβώς γι' αυτό διαλέξαμε αυτό το θέμα, γιατί μέσα από αυτή ακριβώς την αντιμετώπιση αυτού του νόμου, που μπορεί να πει κανένας παρά τις ατέλειες που έχει, δημιουργεί κάποιες δυνατότητες. Μάλιστα. Αυτός όμως ο μη σεβασμός αυτόν τον νόμο, όπως φάνηκε στη σημερινή καθόλου προετοιμασία που υπήρχε, δείχνει ότι η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει ως αναγκαίο κακό. Μάλιστα. Να δούμε το πρωτοσέλιδο, το έχετε έτοιμο. Έχουμε ένα δοκίμιο να σας δείξουμε. Ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Να κλείσει η κάμερα, κρατήστε το όρθιο έτσι. Βάλτε το αν χρειαστεί και μπροστά από το πρόσωπό σας. Θα πρέπει να σας κρύψει. Ναι, ναι. Έτσι. Μάλιστα. Είσαστε από τις λίγες εφημερίδες σε μικρό σχήμα που καταφέρει να έχει τόσα πολλά θέματα στην πρώτη σελίδα αρκετά αναβαθμισμένα, όχι δηλαδή περιληπτικά. Αυτός λοιπόν ο ριζοσπάστης αύριο. Κινδυνεύουμε από ανακοπή, απαράδεκτο το να ξεχάσουμε το Auschwitz και εν τέλει απαράδεκτη κατάσταση με τις προσλήψεις. Αν θέλετε, μπορείτε να μείνετε και να σας έχουμε στη διάρκεια της συζήτησης. Αν και υπάρχει και εκπρόσωπος του κόμματός σας εδώ, ναι. Και μπορεί να θέλετε να πάτε να ξεκουραστείτε. Ακριβώς. Η μέρα ήταν καλά. Αρκετά δύσκολη. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή να χαιρετήσουμε την Ελένη Γερασιμίδου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Από ανακοπή τι κινδυνεύει, Ελένη μου? Νομίζω τα πάντα να πάσα στιγμή. Γιατί έτσι? Ένας καλλιτέχνης που έχει διασκεδάσει τον κόσμο και έχει προσπαθήσει να τον κάνει να γελάσει τα χείλη του μέχρι τις 12 η ώρα, στη 1 παρατέταρτο δεν του έχει απομείνει κάτι από την αισιοδοξία του. Νομίζω ότι έχω αρκετή αισιοδοξία, αλλά πραγματικά είναι απρόβλεπτα τα πράγματα. Ανά πάσα στιγμή πραγματικά μπορεί να υπάρξει ανακοπή. Δεν πήγες λοιπόν να κάνεις και εσύ μια αίτηση για να προσληφθείς στο δημόσιο, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο? Αυτό δεν δικαιολογεί την ύπαρξή μου στον καλλιτεχνικό χώρο καθόλου. Μακριά από. Όχι, το λέω γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Δεν είναι μια θεσπούλα στο δημόσιο, είναι πάντοτε. Είναι αρκετά μεγάλη και εξάλλου δεν είμαι πτυχιούχος. Μάλιστα. Δεν είσαι πτυχιούχος. Βρίσκω πάντως πολύ τραγικό όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τα πτυχία να. Θα μου πεις και τι να κάνουν. Δεν ξέρω. Και οι φίλοι μας εδώ θα έχουν σίγουρα κάτι να πούν για τις προσλήψεις. Και να τις πείτε και να μας πείτε, να αρχίσουμε από το νέο της παρέας. Έτσι λίγο ανορθόδοξα. Εσύ γιατί δεν πήγες να κάνεις μια αίτηση? Έχουν περάσει ίσως αρκετά χρόνια από τότε που θα έπρεπε να κάνω. Αλλά... Πώς φαίνονται στους νέους ανθρώπους αυτά, στους αναγνώστες του περιοδικού σου? Δεν νομίζω ότι πολλοί από τους αναγνώστες του κόλου θα πηγαίνανε να. Βρούνε μια δουλειά στο δημόσιο. Ναι, ή να κάνουν την αίτηση να την αγοράσουν πρώτα ένα χιλιάρικο. Νομίζω ότι είναι, ξέρεις, αυτό εμπόριο ελπίδας και αγωνίας του κόσμου. Και αρκετά μεγάλη ξεφτύλα. Ο καθένας που πάει αγοράζει ένα χιλιάρικο την αίτηση. Ναι, από ό,τι άκουσαν εσείς ειδήσεις σας, δίνει ένα χιλιάρικο να αγοράσει την αίτηση. Και... Θα βρεις τα χαρτώσιμα να τα κολλήσουν πάνω και όλα αυτά. Τελικά το πήρε πίσω ο κ. Ποτάκης, παρενέβη και το ακύρωσε. Έτσι. Είναι δωρεάν πια. Εκτός να το κάνανε γιατί... για διαφημιστικό τρίκο αυτό, δηλαδή να αποτελέσει καλή είδηση στις εφημερίδες και στη τηλεόραση.
Το να πάρει πίσω. Όχι, το να τη βάλουν ένα χιλιάρικο. Το να πρέπει να δίνει δηλαδή υποψήφιση ένα χιλιάρικο να πάρει την αίτηση. Θεωρώ πάντως έτσι κι αλλιώς ότι η ζωή είναι μια μεγάλη περιπέτεια για να πας να τη φυλακίσεις σε 25 χρόνια σε μια τράπεζα ή σε ένα Υπουργείο Παιδείας, εκλιπαρώντας αυτή τη μετριότατη εξουσία που έχουμε σήμερα για τελευταία χρόνια, να σε προσλάβει και να σε κάνει υπαλληλό της. Αυτή είναι η άποψή μου. Και εγώ προσωπικά επέλεξα να μην είμαι ποτέ, παρότι σέβομαι την αγωνία των παιδιών για το μέλλον τους, αυτός που θα εκλιπαρούσα την κάθε εξουσία να προσλάβει και να με κάνει υπαλληλό της. Και μάλιστα κακοπληρωμένο. Άποψη. Και φαίνεται ότι δεν είναι ο μόνος. Και κατατίθεται προς συζήτηση. Δεν είναι ο μόνος. Εκπροσωπεί πολλούς γι' αυτόν. Μέτρια εξουσία, μέτριος. Μην περιμένετε να μοιράσω χαρτί, όποιος θέλει μιλάει εδώ. Ότι είναι μέτρια εξουσία, βεβαίως, απεδείχθηκε με τον τρόπο που οργανώθηκε αυτή η διαδικασία. Είναι πρωτοφανές το φαινόμενο να υποχρεώνεται εκείνος ο οποίος θέλει να διεκδικήσει μια θέση στο δημόσιο, να πληρώσει 1.000 ή 1.500 δραχμές και να έρχεται μετά από λίγο η κυβέρνηση, ο υπουργός έστω, και να λέει ότι τελικώς όχι, δεν θα τα πληρώσετε. Είναι κάτι πρωτοφανές. Αυτό δεν μπορώ να το. Αυτό είναι το πρόβλημα όμως. Το 1% του πληθυσμού αυτής της χώρας και του ενεργού πληθυσμού, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, αναζητεί μία διέξοδο στο δημόσιο. Θα σας πω, εγώ κατάγομαι από τα Γιάννενα, από μια περιοχή όπου πράγματι πάντοτε υπήρχε μία άποψη ότι μία θέση στο δημόσιο είναι μία λύση. Mm-hmm. Από την άποψη αυτή αντιλαμβάνομαι και κατανοώ τα προβλήματα του λαού, των νέων παιδιών της περιοχής μου, αλλά νομίζω και όλης της Ελλάδος. Πολύ περισσότερο την περίοδο αυτή που όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και στον ιδιωτικό τομέα και στις επιχειρήσεις γενικότερα. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Η μετριότητα της εξουσίας είναι σε αυτό μόνο ή στο γεγονός ότι οι άνεργοι είναι σε ποσοστό συντριπτικό.